νικητέ Γιοργάρα, θρύλε ατρόμητε τρομάρα. Σαν παλεύεις και μου γκρίζεις και τα σίδερα λυγίζεις. Και αντίπαλους νικάς, τις καρδιές μας κατακτάς. Λεβεντικά σου έχεις γίνει η δαλμά μας, πρότυπο και ήρωας μας. Έχεις γίνει η δαλμά μας, πρότυπο και ήρωας μας, πρότυπο και ήρωας μας. Απίστευτα σπουδαίος της Ανδρείας κορυφαίος, κι αν σου δένει τις ελπίδες η ζωή σου με αλυσίδες. Αγρινιώτιδε μασάς, μα θεριεύεις και τις πας. Αλλά και τη λεβεντιά σου έχεις γίνει η δαλμά μας, πρότυπο και ήρωας μας. Έχεις γίνει η δαλμά μας, πρότυπο και ήρωας μας, πρότυπο και ήρωας μας. Καλό μήνα! Και συγγνώμη που αναμιλήθηκε η προχθές η παράσταση λόγω του ότι έβρεχε και ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα εσάς τα νέα παιδιά για τη συμμετοχή σας. Όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες και κυρίους δασκάλους, καθηγητές και καθηγητές και ιδιαίτερα τους κυρίους διευθυντές, όπου από τον πολύτιμο χρόνο των μαθημάτων μου επέτρεψαν να έρθω κοντά σας και να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα μυϊκής δυνάμειος και να δείτε εσείς τα νέα παιδιά τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με την αγάπη προς τον αθλητισμό. Πριν αρχίσω το πρόγραμμά μου, θα μου επιτρέψετε να συστηθώ. Ονομάζομαι Γιώργος Τρομάρας. Είμαι τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδος στη Δευτέρα Πάλι, πρωταθλητής Ευρώπης 1979. Σαν Έλλην αθλητής, αξίζει να πω ότι έχω γυρίσει απάνω από 30 με 35 κράτη, παλεύοντας, μπορώ να πω, σχεδόν με όλες τις φυλές που υπάρχουν. Και αμέτρητες φορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχω σηκώσει την ηλική σημαία στα χέρια μου. Πέρα από την Πάλι που είναι το αθλητικό μου άθλημα, αξίζει να πω ότι έχω κάνει δύο παγκόσμια ρεκόρ, όπως το 1980 που δεν είχατε γεννηθεί, σε μια αμερικάνικη εκπομπή, τραβώντας 4 παγόνια τρένο με τα δόντια.
Το 1991 στην Αραβία του Κουβέιτ, όπου είχα πάει για παραστικούς αγώνες και παραλίγο να εκλογιστώ στο πόλεμο, ετράβηξα μια ταχύτητα 35 τόνων και το 2000 στον πύργο Ηλίας. Παρόλα τα 53 χρόνια που είχα στην πλάτη τότε, ετράβηξα δύο βαγόνια και ετοιμαζόμουν να κάνω ένα νέο ρεκόρ με 5 και να ακουστεί η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Είχα την ατυχία όμως κατά τη διάρκεια του προγράμματος στην Αμαλιάδα το βράδυ, γιατί το βράδυ κάνω επικίνδυνα πράγματα, δύσκολα, εν πάση περιπτώσει να χτυπήσω και να χτυπήσω σοβαρά. Δοξάζω τον Θεό που βρίσκομαι στη ζωή. Δεν έρχομαι για πρώτη φορά στην Κάλυμνο. Αξίζει να πω ότι είμαι 4 μήνες μακριά από το σπίτι μου. Ξεκινώντας Πελοπόννησο, Ρόδο, Κο, ήρθα εδώ, δεν ήρθα για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά σε ένα σινεμά στο Μιλίγι, απάνω από 30 χρόνια, όπου έκανα κάτι παλαιστικούς αγώνες. Μετά έχω περάσει βραδινές παραστάσεις, έχω δώσει το παρόν και μέσα στην εκπαίδευση έχω δώσει ξανά το παρόν και νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που μπαίνω μέσα στην εκπαίδευση. Ο σκοπός της επίσκεψεώς μου στο σχολείο σας δεν ήθελα να κάνω κανένα επίτευμα. Ήρθα να με δείτε και να με δείτε τώρα που είμαι αυτός που είμαι. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πάντα ο ίδιος. Και θα ήθελα να πω σε εσάς τα νέα παιδιά που με βλέπετε αυτή τη στιγμή. Τις ελεύθερες ώρες πέρα από τα γραμματά σας, τη στιγμή που είστε στην καθαρή ατμόσφαιρα. Καλό είναι να φοράτε μία φόρμα και να αθλείστε. Μακριά από τσιγάρα και τόσες άλλες βλαβερές ουσίες, εννοώ τη μάστιγα του αιώνος που λέγονται ναρκωτικά. Δεν υπάρχει πιο πολυτιμότερο αγαθό από την υγεία. Γι' αυτό δώστε ζωή στη ζωή σας. Αγαπάτε τους γονείς σας που κάνουν αγώνα για την επιβίωσή σας σήμερα την ημέρα, όπως πήρε η υπακοή στους δασκάλους σας που σας μαθαίνετε γράμματα. Και μην ξεχνάτε, οι δασκάλοι σας είναι οι δεύτεροι γονείς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει πειθαρχία, σεβασμό από τώρα που είστε νέα παιδιά. Και πάντα να έχετε την πίστη μέσα σας. Και σας το λέει ο Τρομάρας που έχω φτάσει την πόρτα του Χάρου τουλάχιστον 10 φορές. Όπως και τελευταία προ 3 χρόνια παραλίγο να μείνω παράλυτος. Περνώντας ένα φορτηγό επάνω από το κορμί μου έσβησε και καθυλώθηκα στο κρεβάτι. Μετά από 3 χρόνια ξαναβγήκα φέτος και κάνω παραστάσεις. Δεν είναι τυχαία αυτά. Γι' αυτό λοιπόν να έχετε την πίστη μέσα σας και σας το λέω εγώ. Με την πίστη να κάνετε σταυρό στην Παναγία σας στο Χριστούλη από τώρα που είστε μικρά παιδιά και με την πίστη έγινα όπως έγινα. Ξανά ο Τρομάρας ο Σιδερένιος. Αγαπητά μου παιδιά, άλλα προγράμματα παρουσιάζω στην εκπαίδευση, γιατί δεν ήθελα να σας τρομάξω, αλλά αντιθέτως μέσα από το πρόγραμμά μου να περάσω την αξία της άθλησης και μακριά από τις βλαμερές ουσίες όπως προανάφερα πριν. Όταν δεν παίζω το βράδυ παρουσιάζω 2 ώρες πρόγραμμα, καμιά φορά παραπάνω. Εξαρτάται σε τι φυσική κατάσταση βρίσκομαι, δεν είμαι κάθε μέρα ο ίδιος. Είμαι και εγώ όπως είστε κι εσείς, με αίμα και με οστά. Με τη μόνη διαφορά γυμνάζομαι από μικρό παιδί. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό και έρχομαι μέσα στα σχολεία για να δείτε ότι ο Τρομάρας και στα 65 του που βαδίζω, ακόμα παραμένω ζωντανός. Δυναμικός εννοώ. Όταν παίζω το βράδυ βάζω πολλά αυτοκίνητα, τετραβάω με τα δόντια. Στα πρώτα που κάτω περνάει το φορτηγό πάνω από το κορμί μου, τα σταματάω με τα δύο χέρια, με ένα χέρι, μέχρι 3.000 κυβικά με διπλό διαφορικό. Πρόκειται για επίτευμα, δεν μπορώ να το κάνω τακτικά γιατί χρειάζεται προπόνηση, ξεκούραση, διατροφή. Βαριά να την πετάω, να δείτε κεφαλιά πηγαίνει απέναντι, πέτρα στο κεφάλι μου, βαρέλια στον αέρα, ελαττήρια, σίδερα να με χτυπάνε και πάρα πολλά άλλα. Θα δείτε ένα μέρος από το πρόγραμμά μου. Επαναλαμβάνω ότι δεν ήθελα να κάνω κάποιο επίτευμα και θα ήθελα να πω πριν αρχίσει το πρόγραμμά μου, δεν θα τολμήσει κάποιο παιδί αύριο να μιμηθεί εμένα. Είναι άκρως επικίνδυνα, παρόλα που παρουσιάζω πιο ελαφρύ στην εκπαίδευση, εσείς μόνο θα βλέπετε. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ που με δεχτήκατε στο σχολείο σας και αρχίζω το πρόγραμμα.
4 εισαγωγεία. Με περιφάνεια μπορώ να πω, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι δεν τα ανοίξα, αλλά ούτε τα έχουν κουνήσει αυτά. Και όταν είμαι στα καλά μου, ξεκούρωσος εννοώ, ανοίγω συγκρόνω σε αυτή εδώ τη μικρή βάση, άλλα τρία με μία κίνηση όλα μαζί. Θα περιοριστώ με αυτά εδώ. Γιατί μπορεί να είμαστε καλοί φίλοι, υπάρχει ένα έγκλος κακυποψίας, δεν θέλω να φύγω από το μέρος και να πούνε, έλα μπορεί και εγώ μπορούσα. Συγκίνημα το πρόγραμμά μου, έχω ένα τηλεφωνικό κατάλογο, το είχα παρουσιάσει για πρώτη φορά. Το 1972 με 73 Σνερτένα, με τον Ταΐνιο στον δημοσιογράφο Κόρτη Γερμανό, είχα στήσει τότε πιο γρήγορα από ένα άνθρωπο στις δύο χαρτάκια ένα τηλεφωνικό κατάλογο. Θα σας κάνω μια μικρή επίδειξη και στα 65 τολμώ. Όταν είμαι στα καλά μου, τις πάω στον αέρα. Κατά αυτόν τον τρόπο εδώ πάνω. Θα επιδιώξω με ένα άλλο τρόπο. Ένα μικρό αναμνηστικό τον κύριο Διευθυντή για να θυμάσαι το πέρασμά μου. Είναι μικρό το δώρο μου. Το δώρο μου είναι πάρα πολύ μικρό. Η αγάπη μου για αυτό το τόπο που λέγεται Ελλάδα απεριόριστη. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Εγάπησα και αγαπώ τον τόπο μου. Και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Αυτά τα μάτια έχουν δει εκατομμύρια ανθρώπους. Στα 50 χρόνια που παλεύω και περιοδεύω με προγράμματα μυϊκής δύναμης. Ναι, είμαι περήφανος. Γύριζα, έχω παλέψει με 10 άτομα. Έχω παλέψει απάνω με 100.000 κόσμο. Και όταν έβγαινα στο εξωτερικό και ακούγαν ότι είμαι Έλληνας, μειώνονταν σεισμός. Τώρα είναι να φύγω με το γιο μου, τον Κώστα. Έχω μία πρόταση για Ντουμπάι, Κουβέιτ, Αμπουτάμπι και δεν ξέρω πώς θα με αντιμετωπίσουν. Όταν αυτοί που μας διηγούν λένε ότι δεν είμαστε αυτοί που είμαστε, είναι λυπηρό και τρέπομαι. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, έτσι και εσείς να είστε περήφανοι. Και σας το λέει ο Τρομάρας. Έχω μία πρόκα εδώ πέρα, θα επιδιώξω να τη στραβώσω. Και όχι μόνο να τη στραβώσω, να την παρουσιάσω σε ένα γαλλικό σίγμα.
Γρήγορα, κάτω κάτω. Γρήγορα. Άμα θέλει από τώρα που είστε μικρά παιδιά, να πειθαρχείτε, να σέβεστε. Δεν θα κάθεστε όπως είστε, όπως ορισμένα παιδιά, το ένα το πόδι να το γίνει, το άλλο στη δύση. Ο άνθρωπος δείχνει το χαρακτήρα του και το πώς κάθεται ακόμα. Όταν κάθεστε, και ωραία. Όταν κάθεστε, ακόμα και στο φραγείο μέσα, θα κάθεστε κατά αυτόν τον τρόπο, έξω ο θώρακας, όχι μαζεμένη η πλάτη, και κάθεστε στο φραγείο, έξω ο θώρακας, για να έχετε πρόβλημα με τους ραχαίους, με την πλάτη. Θα τα πω πιο απλά για να τα καταλάβετε. Με την πλάτη. Ακόμα και όταν περπατάτε, ποτέ θα έχετε τη σάκα στον δρόμο, δεν βάζετε τα χέρια στη μέση, αλλά αντιθέτως έξω δώρακας, έξω δώρακας, τα χέρια όλη τσέπη, ευθεία θα έχετε στόχο, οι απογοητευμένοι κοιτάνε κάτω. Οι σωστοί πάνε κατά αυτόν τον τρόπο, εκεί βαδίζονται. Εδώ, ευθεία θα κοιτάτε. Έξω δώρακας, για να μην έχετε πρόβλημα, επαναλαμβάνω, ειδικά εσείς τα μικρά παιδιά, με την πλάτη. Ο κύριος Γιάννης που είναι. Θα το δώσω στον κύριο. Έλα κύριε γυμναστά. Ποιος είναι? Θα θυμάστε μεθαύριο το Πάσχα. Θα τριβάει στο Ταρνί. Συνεχίζω το πρόγραμμα με διάφορα άλλα. Έχω ένα καρφί και ένα ξύλο, 5 πόντους. Αντιλαμβάνεστε, για να περαστεί απέναντι χρειάζεται σφυρί. Παρόλα που είναι χτυπημένο το χέρι μου, το χτύπησα με ένα αυτοκίνητο στην Γκάλινο, στη Ρόδο, στην Κόρ, συγγνώμη. Θα τολμήσω να το περάσω απέναντι. Hey! Με διάφορα άλλα. Αγαπητά μου παιδιά, στις παλέστρες που πάλευα τόσα χρόνια, το μεγαλύτερο ποστό έβγαζα τους αντιπάλους με το κεφάλι, όπως έβγαλα και το τέος πρωτοπαλαιστή Βούλγαρο Νικολάη Ζακόβ, στέλνοντας στο σχομείο με 13 ράματα και πήρα το πρωτάθλημα Ευρώπης στην επαγγελματική πάλι. Στο κεφάλι μου έχω σπάσει τυπικά πέτρες. Το βράδυ, όταν παίζω για τους μεγάλους, να το πετάω το βαριό και τα δύο κεφαλιά πηγαίνει απέναντι. Και τα σπάω μέχρι 10-12 πόντους το μάξιμο ξύλο με το κεφάλι. Θα σας κάνω μία μικρή επίδειξη. Όχι με 10, αλλά με 3 πόντους. Και θα ήθελα να πω, δεν θα τολμήσει κάποιο παιδί αύριο να μιμηθεί εμένα. Είναι άκρος επικίνδυνα. Εσείς μόνο θα βλέπετε. Και τις ελεύθερες ώρες, με την επίβλεψη του κυρίου γυμναστή σας, θα κάνετε ό,τι σας λέει, γιατί ξέρει ο κύριος γυμναστής. Εντάξει, συνοηθήκαμε. Ει! 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 Ει!
όνομά μου. Επαναλαμβάνω, δεν θα τολμήσει κάποιο παιδί αύριο να χτυπήσει το κεφάλι του. Είναι άκρως επικίνδυνα. Επειδή ήταν και το γυμνάσιο, γι' αυτό και το έκανα. Και αν ήταν στο δημοτικό, δεν θα το παρουσίαζα. Αλλά το ευτύχημα ήταν μικρό, το ξύλο 3 πόντους. Ενώ συνήθως σπάω 5-6 πόντους. Όταν παίζω το βράδυ, βάζω 2 ανθρώπους, κάθομαι κατά αυτόν τον τρόπο εδώ πέρα και με χτυπάνε με όλη τη δύναμη. Ένας μπροστά, ένας πίσω, με 18 σίδερα. Με όλη τη δύναμη και στραβώνε τα σίδερα επάνω στο κορμί μου. Εκτός από το κεφάλι. Θα χτυπηθώ μόνος μου και θα επιδιώξω να τους στραβώσω στο πράτσο μου επάνω. Ξεκίνησα στο πρόγραμμά μου με διάφορα άλλα. Υπήρξαν αθλητές. Γλάσιος, όπως ο Τζίμπαρ Μάο, όπου βγήκαμε από τον ίδιο δάσκαλο, το Σταμάτη, το Χαρισιάδη. Εγώ ξεκίνησα το 1960. Ο Τζίμις ήταν κατά κάποιο τρόπο φτασμένος αθλητής. Όταν δεν είχαμε αγώνες, παρουσιάζαμε πολλές φορές σε διάφορα μέρη και μαζί προγράμματα. Ο άνθρωπος αυτός σταματούσε μέχρι 2 αυτοκίνητα εν κινήσει. Έτσι και ο Κουταλιανός, όπου ήμουνα στην Κρήτη τελευταία πριν πεθάνει σε ηλικία 86 ετών. Έπαιζα εκεί, εγώ τον στήριζα, τον Κουταλιανό, τον είχα κοντά μου και μου λέει: Γιώργο, θα πάω στη Ρόδο να πεθάνω. Λες και το ήξερε. Και σε διάστημα ένα μήνα έφυγε και ο Αρμάου. Αυτοί οι αθλητές ήταν γερά παιδιά. Σταματούσαν μέχρι 2 αυτοκίνητα. Με υπερηφάνεια αυτό που θα ακούσετε, τολμώ να πω ότι έχω σταματήσει μέχρι 4 αυτοκίνητα να κινήσει. 2 αριστερά, 2 δεξιά. Και όχι να τα σταματάω να σκάβουν κάτω. Έτσι είχα ένα τυχεία στα μαλλιάδα που είπα ότι που χτύπησα. Ενώ σταματάω τα αυτοκίνητα, κλείστησα γιατί είχε βρέξει. Πέφτω, πάω εδώ. Παραλίγο να πάω να ρίξω το δύο μυαλού. Ακαραίο θάνατο. Γι' αυτό λέω ότι πάντα να έχετε την πίστη μέσα σας που είναι το Α και το Ω. Από τώρα που είστε μικρά παιδάκια, πάντα θα κάνω το σταυρό σας στην Παναγίτσα στο Χριστούλη. Αν και πάνε να μας τα βγάλουν και μέσα από την ψυχή μας, αλλά από την ψυχή μας δεν βγαίνει η Παναγίτσα και ο Χριστούλης. Αυτοκίνητα δεν έχω στη διάθεσή μου. Θα δείτε καμιά κουσταλιά μεγάλη εδώ, από το γυμνάσιο, θα δείτε εδώ. Ελάτε μέσα. Μεγάλη. Μεγάλη, ελάτε μέσα. Ελάτε από εδώ. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Πάρτε και από εκεί. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Προχωρήστε λίγο, Έλα από εδώ ρε λόγο μου. Έλα ρε Κανέλο, κάνε εδώ ρε.
Ρε πιο πίσω ρε. Έλα πιο κοντά. Ένας μέσα ένας. Έλα πιο κοντά. 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 Λάτε πιο κοντά, παιδί. Πήγαινε πιο μισό. Μην τραβάτε. Μην βιάζεστε, θα γυράσετε γρήγορα. Κρατήστε τις δυνάμεις σας και θα σας πω εγώ. Ας το ελεύθερα λίγο. Ας το λίγο. Μπορώ να σταματήσω όταν είμαι στα καλά μου μέχρι 4 αυτοκίνητα και μέχρι 30-33 το πολύ άτομα. Όταν θα σου πω να τραβήξετε και όταν ακούσετε στο που θα σταματήσετε. Όταν σας πω εγώ. Περιμένετε. Ας το λίγο λάσσα. Αλλά να παιδιά. Ας το λίγο λάσσα. Γεια σας. Αρισιώσετε. Πάμε! Αθλητής έχει μεγάλη βαρύτητα και χρειάζεται συνέχεια προσπάθεια, επιμονή, αμέτρητες ώρες στα γυμναστήρια, να καταναλώνεις τυπικά υδρότα. Δεν είναι τυχαίο να κουβαλάει κανείς τη λέξη αθλητής στους ώμους. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις. Γι' αυτό και εσείς τώρα που είστε παιδιά, που το μυαλό σας δεν έχει τα προβλήματα που έχει η μαμά και ο παπάς. Αν κάποιο μάθημα δεν καταλαβαίνετε, θα επιδιώκετε. Θα προσπαθείτε. Αν δεν κάποτε καταλαβαίνετε, θα ρωτάτε τους γονείς σας, τους δασκάλους σας, να αφημιώνετε και να μαθαίνετε να προχωράτε. Και θα λέτε δεν μπορώ, δεν πειράζει. Και θα ήθελα να πω, όποιο δρόμο κι αν ακολουθήσετε αύριο, τελειώνοντας τα σχολεία, μα τέχνες είναι αυτές, επιστήμη είναι αυτή, να αγαπήσετε αυτό που θα κάνετε. Εάν δεν το αγαπήσετε, δεν θα έχετε επιτυχία. Και σας το λέω εγώ, που 50 χρόνια ολόκληρα. Όταν ξεκίνησα το 1960, η πάλι ήταν στο Ζενίτ. Πάμε με καρπός τους να βάλει και κόβαν 30 και 40 χιλιάδες εισιτήρια. Και δεν έρχομαι πιο πίσω στην Πλότο με 100 χιλιάδες. Και λέω πού πάω τώρα μέσα στα μεγαθύρια. Αλλά είχα βάλει στόχους. Λέω θα φτάσω τους μεγάλους αθλητές. Εάν δεν μπορώ να τους ξεπεράσω, τουλάχιστον θα φτάσω στα βήματά τους. Νομίζω ότι έφτασα. Για να μην πω και θα ακούγεται εγωιστικά, γιατί δεν είμαι εγωιστής, είμαι ένα απλό παιδί. Όπως ξεκίνησα το 1960, που δεν είχα ούτε λεφτά να πάω να πάρω μαγιό και παπούτσα. Για να πάω στην παλέστρα και παραμένω να είμαι ο ίδιος ο τρομάρας που γνώρισαν δόξες, μεγαλεία στη ζωή μου. Αμέτρητα πράγματα είδαν αυτά τα μάτια εδώ που βλέπετε. Τσουβάλια λεφτά περάσανε, εγώ δεν τα κράτησα, γιατί όπου έβλεπα φτώχεια πήγαινα και έβαζα το χέρι και δεν ήξερα άλλος τι έκανα. Και στα 65
βιτιώνομαι. Ας μην έχω ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια είστε εσείς για μένα. Δεν ρωτάνε καμιά φορά, τρομάρα, βγήκε στη σύνταξη. Και λέω, πού θα βγω στη σύνταξη, εδώ κόμψα τους άλλους που πληρώνουν 40 χρόνια. Εμένα θα δώσω το αθλητάκο σύνταξη. Ούτε ιατρική περίθαλψη, αλλά έχω κάνει ένα όνομα και φάνηκε όταν χτύπησα κάτι φορές και πήγα στα νοσοκομεία. Με αγκαλιάσανε όλοι και δεν έβαλα το χέρι. Γι' αυτό λέω ότι πάντα κάνω το σταυρό μου που δίνει δύναμη και έρχομαι ακόμα στα 65 και νομίζω ότι και στα 85 θα είμαι αυτός που είμαι, έτσι νομίζω. Εγώ με τον κύριο Διευθυντή, ελάτε, ποια είναι η φωτογραφία, εδώ με τον κύριο Διευθυντή. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου με διάφορα άλλα και θα ήθελα να πω, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Γυμναστή, κύριε Γυμναστά, έλα εδώ. Θα ήθελα να πω, αγαπητά μου παιδιά, όταν παίζω το βράδυ, έχω μία σκάλα, κάθομαι πάνω, με δένε και με αλυσίδες και με σιγά, λύνομαι, καμιά φορά δεν λύνομαι και θα με δέσει ο κύριος Γυμναστής. Στα χέρια. Στα χέρια μόνο. Ναι, ναι, όλη η αλυσίδα είναι μεγάλη. Εκεί. Δέσε με όλη τη δύναμή σου. Ναι, βάλε δύναμη σταυρωτά, λίγο πολύ ξέρετε από κόμπους. Κάντο και σταυρωτά, όπως θέλεις εσύ. Βάλε και κόντρα στο πόδι του. Καλά παιδιά. Βάλε. Καργάρισε όλη τη δύναμή σου. Πέρασε κι άλλο. Πέρασε τα όλα. Όλοι. Αισθήματα και μέσα. Κι άλλο, πέρασε το. Συνεχίζω το πρόγραμμα με διάφορα άλλα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι και φιλοξενούμε σε ένα από τα αγαπημένα μου νησά που λέγεται Κάλυδος. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Βασίλης ο Βαπόρης.
Όταν ήρθε το 72 με 73 στα Αθήνα από την Αυστραλία, παιδί τότε, ένα παλικάρι δυνατό. Έκανε αγώνες στα Αθήνα. Πήγαμε και κάνα δύο ταξίδια μαζί στο εξωτερικό. Μου έλεγε, Γιώργο, κάποια μέρα θα πάω στην Κάλυμνο. Λέω, τι να κάνεις στην Κάλυμνο. Η Κάλυμνο είναι ωραία, θα πάω να κάνεις διακοπές. Όχι να πάω να μείνει μόνιμα. Γιατί και εγώ αγαπώ τον χωριό μου, αλλά δεν είναι να μείνω εκεί πέρα. Αυτός το είχε από τότε. Βλέπω όμως διάφοροι χωρίς εδώ, δεν το στήριξα αυτό παιδί. Αυτός το... Hey, όμορφα, είπαμε να πάμε να συμβόμαστε, να μην οφραγωγούμε, να μην κουράζουμε τους δασκάλους. Αν και είστε καλά παιδιά, και εδώ μου κάνατε εντύπωση, εσύ κρίσιμη κάτι μέρη που πάω, που είναι έτοιμα να με κατασπαράξουνε, ανεξάρτητα εγώ που τα βάζω μέσα στους θέσεις τους. Βλέπω ότι είστε πειθαρχημένα παιδιά. Και η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει από τα σπίτια. Πάντα έτσι λέω. Και το εννοώ. Πρώτα από τα σπίτια και μετά έπειτα από τα σχολεία. Όταν εμείς οι γονείς δεν μπορούμε δύο παιδιά να κάνουμε κομμάτι, ο δάσκαλος τι θα σας κάνει. Άμα έχει 30 και 50 παιδιά. Άρα και από το σπίτι πειθαρχία. Αν πάτε να στρέψετε, να πειθαρχείτε, να είστε πάκουα, να γίνετε δυνατά, να γίνετε λιοντάρια. Αλλά υπάκουα λιοντάρια. Η Κάλυμνος έβγαζε γερά παιδιά. Εγώ γυρίζω από το Πανελλήνιο και με ρωτάνε. Τρομάρα που έχει γερά παιδιά. Αφού λέω Εύρος, λέω και Καλύμη, δυνατά παιδιά. Επανέρχομαι στο Βασίλη. Έπρεπε να μεταλλευτούμε εδώ το Βασίλη, οι διάφορες φορείς. Και να κάνουμε παρουσιάσει κάτι. Και να βγάζει παιδιά. Θα ήταν όλο το καλύτερο. Και πάμε παράδειγμα από μένα, ναι, που είμαι ο τελευταίος απομείοντας και αν σταματήσω να παρουσιάζω προγράμματα ίσως στον τόπο σαν να μην ξαναδεί τα αθλητή. Και είναι λυπηρό που η Αντρία και η Παλικαριά που δώσαμε σε όλα τα μήκη και πράγματα της γης και τον πολιτισμό τον μεταφέραμε εμείς, ενώ όταν διδάσκαμε πολιτισμό και Αντρία και Παλικαριά άλλοι ήταν απάξα στα δέντρα κοιμόντουσανε. Και τώρα χασμογελάνε ορισμένοι με εις βάθος μας. Δεν το ανέχομαι. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Πάντα ψηλά το κεφάλι. Δεν καταλαβαίνω τίποτε. Εγώ θα φύγω μεθαύριο για το εξωτερικό. Πιστεύω να μην τολμήσει κανένας να με μειώσει. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω, αλλά δεν το ανέχομαι με τίποτε. Για ας είμαι σε ξένο κάπου. Συνεχίζω το πρόγραμμα. Και θα ήθελα να παρακαλέσω. Θα ήθελα να παρακαλώ στον κύριο Διευθυντή να έρθει εδώ, Γιώργο Έλαδο. Κάτσε μέσα στο δική του. Κύριε Γιμασά, κάτσε μέσα. Αγαπητά παιδιά, θα σας κάνω μία μικρή επίδειξη, έχω δύο αυτοκίνητα. Δεν έχω πολλά αυτοκίνητα, θα ήθελα να φέρω και το δικό μου το μεγάλο και το τροχόσλα, αλλά δεν είμαι. Ότι γίνεται, σε τραβάω με τα δόντια. Θα σας κάνω μία μικρή επίδειξη με τους ώμους, με ένα διαφορετικό τρόπο. Μάνεσαι παιδιά, κάνε Παναγιά,
αγαπητά παιδιά, με ένα χέρι έχω σταματήσει μέχρι 3.000 συνδικά με διπλό διαφορικό. Το αυτοκίνητο αυτό είναι πλαστικό. Θα κάνω μία προσπάθεια προκειμένου να το σταματήσω με ένα χέρι. Εάν δω ότι εντέχει να κάνω ζημιά στο αυτοκίνητο, γιατί είναι πλαστικά, θα το σταματήσω και σας το λέω εκ των προτέρων. Γιώργο, πάμε. Ελάτε κύριε Δευτά. Ελάτε. Ελάτε. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι φακίρης, είμαι μαθητής. Δεν βγάζω από τα γένια μου περιστέρια. Ό,τι κάνω είναι εδώ. Καμιά φορά γίνομαι και λιγάκι κουραστικός όταν παίζω το βράδυ. Τα πετάω μέσα, προκαλώ. Με την καλή έννοια πάντα. Γιατί έτσι έχω το βάρος και ξανάρχομαι και ξανάρχομαι και ξανάρχομαι. Γιατί έχω δώσει εξετάσεις πολλές φορές, όχι μόνο στους μεγάλους, αλλά και σε εσάς τα μικρά παιδιά που κάμια φορά είστε αυστηροί. Δεν ήταν κράτημα για μένα αυτό, γιατί αν το κρατούσα λίγο ακόμα, μπορεί να υποχωρούσε ο προφυλακτήρας. Είναι αμαρτία να κάνω ζημιά στον κύριο διευθυντή που αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν πρέπει να κάνουμε ζημιές. Αγαπητά μου παιδιά, πιστεύω ότι θα ξανάρθω, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησάκι Κάλυμνος, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα. Και μετά από εδώ θα φύγω για Λέρο, για Σάμο Χίο, μέχρι το Πάσχα. Μέχρι και το Μάιο θα παίζω στα σχολεία. Μετά θα κάτσω ένα μήνα να ξεκουραστώ στο σπίτι μου για να ετοιμαστώ με τον γιο μου τον Κώστα να φύγω στο εξωτερικό. Είναι στο τελευταίο έτος γυμναστικής ακαδημίας. Τον έχω ξεκινήσει από 9 ετών στην Ελληνορωμαϊκή πάλι και στο box και είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Θα τύχει κάποια στιγμή να το γνωρίσω από κοντά για να καταλάβετε με ήθος. Πιο καλό από τον πατέρα του ακόμα. Εγώ είμαι και λιγάκι ο ξύθιμος, με έχει κάνει ζωή έτσι. Αυτό είναι χαμηλό τόνο. Και εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι δυνατά. Γιατί η Ελλάδα έβγαλε και βγάζει μετάλλια ακόμα και το 2012 και υπάρχουν ζωντανοί Ηρακλείδες και όχι μυθολογία ή ιστορία. Εν πάση περιπτώσει δεν ήθελα να σας κουράσω, αλλά μέσα από το πρόγραμμά μου, το μικρό πρόγραμμα, ένα μέρος από το πρόγραμμά μου, να περάσω το μήνυμα άθληση, πίστη, αγάπη, αγάπη για την Ελλάδα, να είστε περήφανοι που είστε Έλληνες. Και το λέω ο Τρομάρας, που αυτά τα μάτια έχετε δει εκατομμύρια ανθρώπους και δεν θα πηγαίνετε με την κεφάλι κάτω. Δεν αποκλεινόμεθα μόνο στους μεγάλους, αλλά σε εσάς που εσείς είστε το Α και το Ω. Εσείς είστε το οξυγόνο αυτού του τόπου που λέγεται Ελλάδα. Και δίχως εσάς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και από εκ μέρους μου και από την αθλητική παλαιστική οικογένεια ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη. Με όλο το σεβασμό προς εσάς τα νέα παιδιά. Είναι μεγάλη μου χαρά που τον γνώρισα τον Νίκο εδώ και 10 χρόνια και όπου πάω με ακολουθεί. Είναι ένας μεγάλος, κάθε βράδυ είμαι εκεί πέρα στο μουσικό, το μεγάλο το μαέστρο και παρακολουθάω πώς φέρνεται στα παιδιά με τόσο αγάπη και στοργή. Νικόλα μου, σας φιλώ, καλή συνέχεια.
σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστηθήκατε. Θα είστε καλά παιδιά, θα ακούτε τους δασκάλους σας, τους γονείς σας. Το πρωί ξέχασα να σας πω ότι φτιάχνει η μαμά στο σπίτι θα τρώτε. Τα δοδάκια δεν θα τα πλένετε μόνο με την οδοντόβουρτσα, αλλά και λιγάκι αλατάκι και θα περνάτε τα ούλα για να είναι δυνατά. Όπως σαν και εμένα που τα έχω όλα τα δόντια που τραβάω, τόσες μπουνιές που έχω φάει στη ζωή μου κτλ. Και επαναλαμβάνω, ό,τι φτιάχνει η μαμά στο σπίτι, αυτά θα τρώτε. Ξέρει η μαμά τι μπορεί να φάτε. Και θα κάνετε το σταυρό σας, την Παναγία σας, του Χριστούγη. Το επαναλαμβάνω σε εσάς τα μικρά παιδιά μου. Θα έχετε την αγάπη μέσα σας. Εντάξει. Ένα. Γι' αυτό έρχομαι στα σχολεία μέσα για να παίρνω δύναμη. Οι δασκάλοι σας παίρνουν δύναμη, γι' αυτό είναι νέοι. Γι' αυτό και ο κύριος Διευθυντής, όπως τον άφησαν, ο ίδιος. Και μετά θα παλέψω με τον κύριο Διευθυντή. Ναι, μετά θα παλέψω. Ή μάλλον θα έρθω Δευτέρα να παλέψω με τον κύριο Διευθυντή. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, τώρα τελειώσαμε. Φωτογραφίες δεν έχω τα αυτοκίνητο μαζί για να σας δώσω, αλλά θα επιδιώξω τη Δευτέρα. Ναι, έλα. Θα επιδιώξω τη Δευτέρα να έρθω να σας φέρω μερικές φωτογραφίες να πάτε. Έλα, ρε. Γιώργος Τρομάρας και ο γιος του, ο Κώστας, μπορούν πλέον να κάνουν αυτά που δεν μπορούν οι υπόλοιποι. Ρε Κωστή, τι έκανες εδώ? Τίποτα, ήταν λίγο πίσω, πήγαμε λίγο μπροστά, γιατί εμπόδιζε εδώ πέρα η κυκλοφορία. Και ένα κλίμα, Κώστας συνέχισε, προχώρα, τα κάνεις πολύ ωραία, να σε δούμε έτσι και πάντα να σκαμαρώνουμε. Ο Κώστας Τρομάρας βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του. Ατρόμητε τρομάρα, σαν παλεύεις και μου γκρίζεις και τα σίδερα λυγίζεις. Και αντίπαλους νικάς, τις καρδιές μας κατακτάς. Έχεις γίνει ίνταλμά μας, πρότυπο και ήρωας μας. Έχεις γίνει ίνταλμά μας, πρότυπο και ήρωας μας. Πρότυπο και ήρωας μας. Μπράβο γιγάντο ψυχάρα, λέω το καρδέ τρομάρα. Σου, αλλά και τη λεβεντιά σου.
έχεις γίνει δαλμά μας, πρότυπο και ήρωα.